The fellas know I'm a dime. It's up to me with a Φίλες και φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Σήμερα φιλοξενούμε ένα θέμα που είναι αλήθεια ότι εδώ και πολλά χρόνια ήθελα να φιλοξενήσω στην εκπομπή μου. Πρόκειται για έναν άντρα από τον Καναδά, ο οποίος πριν από αρκετά χρόνια πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη ζωή του και την καριέρα του στον Καναδά, να ταξιδέψει εδώ στην Ελλάδα για να παντρευτεί και να μείνει μόνιμα μαζί με μια γνωστή Ελληνίδα δημοσιογράφο, τη Μέρη την Παπαγιαννίδου, η οποία πολλά χρόνια πριν, τουλάχιστον 20 χρόνια πριν, είχε βρεθεί οροθετική στον ιό του AIDS. Ο άνδρας αυτός, ο Καναδός, γνωρίστηκε με τη Μέρη την Παπαγιαννίδου μέσω του ίντερνετ. Επικοινωνούσανε για αρκετό καιρό. Η Μέρη Παπαγιαννίδου είχε φτιάξει μια σελίδα για το AIDS και σε αυτήν εξέθετε τις απόψεις της. Γνωρίστηκαν λοιπόν μέσω του ίντερνετ και αυτό ήταν αρκετό. Ήταν αρκετό για να οδηγηθεί από τους χτύπους της καρδιάς του, για να τυφλωθεί από την αγάπη και την έλξη και να ταξιδέψει μέχρι την Ελλάδα για να μείνει για πάντα κοντά της. Η αλήθεια δε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, δεν είναι φορείς του ιού. Ήρθε σε επαφή με την Μέρη την Παπαγιαννίδου και μάλιστα κάποια στιγμή έμεινε και έγκυος. Αυτό σημαίνει ότι η επαφή που είχαν ήταν μια ελεύθερη σεξουαλική επαφή. Σε λίγο λοιπόν θα φιλοξενήσουμε κοντά μας τον κύριο Ζιλ Σαν-Πιέρ να μας μιλήσει για την δυνατή αυτή ιστορία αγάπης. Η Μέρη Παπαγιαννίδου δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Πριν από λίγο καιρό έφυγε από την ζωή. Θα ήθελα να προβάλλουμε ένα βίντεο, να μάθετε λίγο για την δημοσιογράφο, την αείμνηστη, για τη ζωή της. Εξέφραζε κάποιες απόψεις ριζοσπαστικές, θα έλεγα εντελώς αντίθετες από τα όσα υποστηρίζει η ιατρική κοινότητα για το AIDS και γι' αυτό με πολύ προσοχή θα τις ακούσουμε χωρίς να τις υιοθετήσουμε ωστόσο. Και θα κουβεντιάσουμε και για τη στάση ζωής αυτή που πολλοί λένε ότι την οδήγησε στο θάνατο. Θα δούμε το βίντεο και σε λίγο ο κύριος Ζιλ Σαν-Πιέρ θα έρθει να κάτσει εδώ κοντά μας. Ήταν καλοκαίρι του 1985 όταν η Μέρη Παπαγιαννίδου βρέθηκε οροθετική στο τεστ αντισωμάτων για τον ιό HIV. Μετά το πρώτο σοκ, η δημοσιογράφος αποφάσισε να παλέψει με την μεγαλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή περιπέτειά της. Ωστόσο, για 10 χρόνια δεν είχε το παραμικρό σύμπτωμα με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει άμεσα θεραπεία. Μου είπαν όταν ήμουν 20 χρονών ότι μολύνθηκε σε παραμικρό, μπορεί να κάνει και 10 χρόνια να ενεργοποιηθεί και μετά δεν υπάρχει. Υπάρχει θεραπεία, όχι. Θα υπάρξει ποτέ, όχι. Το ξέραν από τότε ότι δεν θα υπάρξει θεραπεία και ότι από την ώρα που θα ενεργοποιηθεί ο ιός θα πεθάνω. Πρέπει να είμαι από τα πρώτα τεστ αντισωμάτων που γίνανε στην Ελλάδα και στο όλο τον κόσμο. Το 85 βγήκε το τεστ αντισωμάτων. Δεν υπήρχε ούτε το AZT, το κυρίως φάρμακο, αλλά ξέρω ότι δίνανε από τότε πειραματικά φάρμακα. Δηλαδή πάρα πολλοί που πέθαναν τότε πήραν πάρα πολύ τοξικές θεραπείες πειραματικές. Τα πρώτα σημάδια ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για την Μέρη εμφανίζονται το 1995, που ξανακάνει τεστ και βγαίνει πάλι θετικό. Τότε η ίδια ξεκινάει θεραπείες, οι οποίες όμως της προκαλούν τη μία λίμωξη μετά την άλλη. Τα προβλήματα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μέχρι και το 2007, που η Μέρη αποφασίζει να σταματήσει τις θεραπείες, με αποτέλεσμα, όπως λέει στο βιβλίο της με τίτλο «Αντίο AIDS», να δει θεαματική βελτίωση. Κύριος στόχος της να νιώσει καλά, αλλά και να αποκτήσει παιδί. Μπορείς να κάνεις παιδί, αλλά τα πρωτόκολλα του AIDS πάλι λένε ότι πρέπει να δώσεις το παιδί σου AZT για 40 μέρες. Το οποίο είναι εγκληματικό. Θα έπρεπε να θεωρείται έγκλημα.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει συνομιλήσει με γιατρούς από ολόκληρο τον κόσμο μέσω του site που δημιούργησε για το AIDS, ενώ έχει γνωρίσει και τον Γαλλοκαναδό καθηγητή Ζιλ Σεμπιέρ, ο οποίος αφήνει τον Καναδά για να έλθει στην Ελλάδα να την γνωρίσει και γιατί όχι να αποκτήσει και παιδί μαζί της. Οι απόψεις της, ωστόσο, αμφισβητήθηκαν έντονα από αρκετά μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Δεν υπάρχει κανένα αναγνωρισμένο πρότυπο για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή απουσίας αντισωμάτων έναντι του HIV-1 και του HIV-2 στο ανθρώπινο αίμα. Η ίδια έφτασε τα πράγματα μέχρι το τέλος, υποστήριξε με πάθος την θέση της, προκαλώντας ακόμη και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ανακρίβειες είναι πολύ γενικό, δεν σημαίνει τίποτα. Τι είναι ανακρίβεια από αυτά που είπα? Υπάρχουν οι αποδείξεις που όντας, γιατί δεν μου τις στέλνει το Υπουργείο? Πού είναι οι αποδείξεις ότι υπάρχει ο ιός και ότι προκαλεί το AIDS? Έχουν δει οι γιατροί αυτοί το τεστ αντισωμάτων, τι γράφει το εσόκλειστο φυλάδιο, που δεν το δείχνουν ποτέ σε κανέναν από εμάς που κάνουμε το τεστ? Τελικά η Μέρη έσβησε σε ηλικία 47 ετών, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα. Γεια σου, μπήκατε τώρα στη τροφιά μας και δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή την συνέντευξη. Ο κύριος Ζιλ Σεμπιέρ υπήρξε σύζυγος της Μέρης Παπαγιαννίδου. Ποια είναι η Μέρη Παπαγιαννίδου? Η Μέρη Παπαγιαννίδου ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας, η οποία είχε βρεθεί οροθετική στον ιό του AIDS από το 1985. Έγινε γνωστή γιατί βγήκε και μίλησε δημόσια για το θέμα αυτό. Εξαιρετική δημοσιογράφος, πολύ μορφωμένο κορίτσι, πολύ ταλαντούχο, με μια μακρά πορεία στην εφημερίδα Το Βήμα, έγραφε για το βιβλίο, η οποία είχε πολύ συγκεκριμένες απόψεις όσον αφορά στον ιό του AIDS. Αρνείτο για πάρα πολλά χρόνια να πάρει αντιρετροϊκά φάρμακα. Είχε προκαλέσει πάρα πολλές φορές συζητήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις, γιατί σταμάτησε να παίρνει τα φάρμακα, έκανε μια εναλλακτική θεραπεία. Τελικά η Μέρη Παπαγιαννίδου έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ο κύριος Σεμπιέρ που είναι εδώ στο στούντιο γνωρίστηκε μαζί της μέσω του ίντερνετ, για όσους δεν παρακολουθήσατε την αρχή της συνέντευξη. Εγκατέλειψε τη ζωή του στον Καναδά και ήρθε να ζήσει μαζί της. Ο ίδιος δεν είναι φορέας του AIDS, όπως λέει η ασθενής. Έζησε μαζί της, έκαναν ελεύθερα έρωτα, έμεινε κάποια στιγμή και έγκυος. Λέει ότι δεν υπολογίζει τον ιό, ότι τον αρνείται την ύπαρξη του συγκεκριμένου ιού. Και συνέχισε να ζει μαζί της μέχρι το τέλος. Γεια σας, είμαι ο Στάθης, ο αδελφός της Μέρης. Θέλω να πω μόνο δύο λόγια για την αδελφή μου. Κάτι που της αναγνωρίζουν εχθροί και φίλοι, ότι αντιμετώπισε την ασθένειά της με αστήρευτο θάρρος, με αισιοδοξία, με δύναμη ψυχής και με χαμόγελο. Σαν αδελφός της προσπαθώ να φέρω εικόνες της στη μνήμη μου τα τελευταία 30 χρόνια που έζησα με τη Μέρη και δεν τη θυμάμαι ούτε μια φορά να κλαίει, και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί εγώ πολλές φορές κρυφά προσπαθούσα να μπω στη θέση της και έλεγα πώς μπορεί και τα αντιμετωπίζει όλα αυτά με τόση δύναμη. Θα ήθελα λοιπόν να κρατήσουμε σήμερα ζωντανό το παράδειγμα της Μέρης, γιατί πολλοί κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής κατάθλιψης και έχουμε 2.000 αυτοκτονίες τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να πάρουμε θάρρος και κουράγιο από τη διαδρομή της ζωής της Μαρίας Παπαγιαννίδου Σεμπιέρ. Ευχαριστώ. Όλοι μπορούμε να πάρουμε κουράγιο, γιατί είναι αλήθεια ότι η σύζυγός σας ήταν ένας άνθρωπος πολύ μαχητικός, πολύ γενναίος. Ένας άνθρωπος που δεν έχασε την πίστη του και την αισιοδοξία του μέχρι την τελευταία στιγμή. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά ταλαντούχος, ξεχωριστός άνθρωπος, από ό,τι λένε οι συνάδελφοί της στη δουλειά.